απ' όλα. Της είπα να τη χαιρόμαστε επειδή έχει γιορτή. Μάνα, μητέρα, μαμά. Όποια λέξη ή γλώσσα και αν χρησιμοποιήσει κανείς για να την περιγράψει είναι μόνο μία και σήμερα γιορτάζει. Της έφτιαξα μια κάρτα και της πήρα και ένα λουλούδι. Και τι της ευχήθηκες? Χρόνια πολλά. Όταν αποκτάς παιδιά δεν περιμένεις όλα αυτά που θα νιώσεις. Δηλαδή είναι πολύ πρωτόγνωρα συναισθήματα, μοναδικά. Με μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα λουλούδι ή οποιοδήποτε δώρο, μικροί και μεγάλοι ευχήθηκαν στις μητέρες τους και τις έκαναν να συγκινηθούν. Χρόνια πολλά. Να αγαπάς τη μαμά? Ναι. Πόσο πολύ? Τόσο. Η χαρά είναι απεριόριστη, συγκίνηση όπως φαίνεται. Εντάξει, το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι να είσαι μητέρα. Οι εκδηλώσεις για την ημέρα της μητέρας, σήμερα Κυριακή, πολλές. Με σύμμαχο τον καλό καιρό ήταν μια καλή ευκαιρία οι μαμάδες να περάσουν ξεχωριστά την ημέρα της γιορτής τους, διασκεδάζοντας με τα παιδιά τους. Μαζευόμαστε όλοι μαζί σε ένα χώρο εκτός σχολείου, μέσα στη φύση και προσπαθούμε να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας και επίσης να στείλουμε τα μηνύματα του παιδιού προς τη μαμά και της μαμάς προς το παιδί. Τι της έκανε τώρα? Μια κατούλα. Τι έγραφε η καρτούλα? Σ' αγαπώ πολύ. Είναι ό,τι έχω στη ζωή και το καλύτερο μου έχει συμβεί μέχρι τώρα. Ναι, δεν το περίμενα και δεν το πίστευα ότι θα είναι τόσο όμορφα να είσαι μαμά. Έχει ό,τι επιθυμεί και ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Η ημέρα της μητέρας είναι κινητή εορτή και γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Όμως, όπως τόνισαν τα παιδιά τους για την προσφορά της, η μητέρα πρέπει να τιμάται καθημερινά και όχι μόνο μία φορά το χρόνο.